Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο Transformers Revenge of the Fallen Human Alliance Sideswipe και τον Tech Sergeant Epps. Και όπως βλέπετε, ο Human Alliance Sideswipe έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Sideswipe στη ρομπότ μορφή του μαζί με τον Epps επάνω στον ώμο του. Εδώ πέρα μια ωραία φωτογραφία από την ταινία του Epps. Στην πάνω πλευρά του κουτιού βλέπουμε ένα ωραίο σύμβολο των Autobots και πάνω γράφει Transformers Revenge of the Fallen. Στην κάτω πλευρά του κουτιού βλέπουμε ότι είναι διαθέσιμη και η φιγούρα Human Alliance Bumblebee με τον Sam Witwicky. Στα πλάγια του κουτιού βλέπουμε μια ωραία φωτογραφία από την ταινία του Epps και δίπλα του ένα Decepticon, μάλλον. Ίσως να είναι και ο Sideways, δεν είμαι σίγουρος. Από την άλλη πλευρά του κουτιού βλέπουμε τον Sideswipe και τον Epps από την ταινία. Λίγο πιο κάτω δεξιά ένα σύμβολο των Autobots. Και από την πίσω πλευρά του κουτιού βλέπουμε τον Sideswipe στη ρομπότ μορφή του και σε μορφή οχήματος, η οποία είναι μια Corvette Stingray. Πάρα πολύ όμορφο αμάξι, όπως βλέπετε. Βλέπουμε και τις ιδιότητες που έχει μαζί με τη φιγούρα των Epps. Εδώ πέρα βλέπετε ένα μικρό βιογραφικό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Μπορείτε να κάνετε παύση να τα διαβάσετε. Αυτά είναι το κουτί. Ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Human Alliance Sideswipe σε μορφή οχήματός του, μια πανέμορφη Corvette μαζί και τον Sergeant Epps. Για πρώτος να δείξω τον Sideswipe, θα σας πω ότι η φιγούρα έρχεται μαζί και με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ πέρα. Και η πίσω πλευρά, ένα τίποτα υπόλοιπο καθόλου. Εκεί στη Hasbro βαριόντουσαν να γράψουν τις οδηγίες, το πώς να κάνεις, το πώς να μεταμορφώσεις τον Sideswipe από ρομπότ μορφή σε αμάξι. Τέλος πάντων, ας εστιάσουμε τώρα στον Sideswipe, όπως βλέπετε. Καταρχήν, αυτός εδώ πέρα είναι ο Epps. Έχει ωραία λεπτομέρεια πάνω του για τόσο μικρή φιγούρα. Παρ' όλα αυτά, το μόνο περίεργο που βλέπω σε αυτή τη φιγούρα είναι ότι η φιγούρα έχει πολύ ψηλά πόδια σε σχέση με το σώμα και φαίνεται λίγο περίεργος. Η άρθρωση σε αυτή τη φιγούρα είναι ότι το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, το χέρι επίσης 360 μοίρες, πηγαίνει πάνω κάτω, υπάρχει περιστροφή στη μέση, το πόδι πάει μπρος, πίσω, πάνω, κάτω και περιστρέφεται εδώ πέρα πάνω στους μυρούς, λυγίζει εδώ στο γόνατο, δεν έχουμε κάποια περιστροφή στη γροθιά ή κάποια κίνηση κάτω εδώ στην πατούσα. Μικρή φιγούρα, ωραία είναι για αυτό που αντιπροσωπεύει. Βέβαια η φάτσα του δεν θυμίζει και πολύ τον Epps, αλλά εντάξει, το πιάσαμε το νόημα εμείς. Και εδώ ο Sideswipe, μια πανέμορφη Corvette, πάρα πολύ όμορφη. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφη είναι. Εδώ οι ωραίες οι ζάντες, εδώ πέρα το σύμβολο της Corvette, ωραία όμορφα μπλε φώτα. Εδώ τα τζάμια πρέπει να είναι από σκούρο μπλε. Πίσω εδώ τα φώτα, αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ωραία Corvette. Και εδώ πέρα αυτή η Corvette είναι που ανοίγει τις πόρτες κατά πάνω. Δεν ανοίγουν οι πόρτες στα πλάγια όπως ανοίγουν στα κοινά, στα συνήθως αμάξια. Και φυσικά μπορούμε να βάλουμε μέσα και τον Sergeant Epps να οδηγήσει τον Sideswipe. Βέβαια είναι λίγο μπελάς για να το βάλεις μέσα, αλλά οκ. Okay.
Και εδώ όπως βλέπετε ο apps είναι μέσα και οδηγάει τον side swipe. Ωραία ιδιότητα και αυτή. Ας πάμε κιόλας να μεταμορφώσουμε τον side swipe, μιας και έχει λίγο πολύπλοκη μεταμόρφωση. Για αρχή θα ξεκουμπώσουμε αυτό από εδώ πέρα πίσω και θα το φέρουμε από την άλλη μεριά εντελώς. Καθώς το γυρίζουμε έτσι, θα κλείσουμε αυτό κατά μέσα και θα το γυρίσουμε προς τα μπροστά, αλλά με προσοχή, γιατί όπως θα δείτε και εδώ πέρα, από τις πολλές φορές που τον έχω μεταμορφώσει, έχει ξυθεί η μπογιά εδώ ακριβώς. Οπότε προσοχή πώς τον μεταμορφώνετε. Προσοχή. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Σηκώνουμε τις πόρτες ψηλά. Ξεκουμπώνουμε από εδώ πέρα κάτω αυτά εδώ. Και θα τα φέρουμε τώρα αυτά κατά πάνω. Θα αφαιρέσουμε και από εδώ τον πύραυλο, γιατί ούτως ή άλλως θα πεταχτεί εγώ μόνος του έξω. Και εδώ είναι λίγο περίεργο, θα θέλει να τα φέρουμε αυτά από τα πλάγια για να βγει αυτό κατά πάνω. Και το ανοίγουμε αυτό έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Θα ανοίξουμε από εδώ πέρα τα χέρια. Ωραία. Και θα δείτε εδώ πέρα τα χέρια. Έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, η οποία θα μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Τα ακουμπώνουμε και από τις δύο μεριές. Ωραία. Και αυτό κάναμε αυτό. Βγάζουμε το κεφάλι του side swipe προς τα έξω. Ωραία. Σηκώνουμε αυτά εδώ να μας ενοχλούν. Ωραία. Λοιπόν, εδώ το σώμα το κατεβάζουμε αυτό κατά κάτω. Ωραία. Θα ανοίξουμε εδώ στα πλάγια αυτά εδώ, τα οποία είναι πάρα πολύ σφιχτά σε μένα. Δεν χρησιμεύουν αυτά σε κάτι, ακόμα και να μην τα ανοίξετε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά είναι, θέλει νύχια για να τα βγάλετε. Είναι αυτά εδώ τα πλάγια, τα οποία δεν χρησιμεύουν σε κάτι, αλλά εντάξει. Είναι μέρος της μεταμόρφωσης. Λοιπόν, από εδώ πέρα θα βγάλουμε αυτό εδώ, το θα το ξεκουμπώσουμε έτσι. Και θα κλείσουμε αυτό κατά μέσα. Σηκώνουμε αυτό κατά πάνω λίγο να μην μας ενοχλεί. Και τώρα είμαστε έτσι. Θα κάνουμε εδώ τα πόδια. Τα πόδια τα αποσυνδέουμε. Επεκτείνουμε το πόδι προς τα κάτω. Βγάζουμε αυτό προς τα έξω. Κατεβάζουμε τη ρόδα. Κλείνουμε πίσω το τακούνι, κατεβάζουμε αυτό εδώ προς τα κάτω, γυρίζουμε ανάποδα αυτό εδώ και κατεβάζουμε κάτω το άλλο το τακούνι. Και εδώ πέρα αυτό θα κλείσει εδώ στη ρόδα. Θα κλείσει σε μία από αυτές εδώ πέρα από τη ζάντα. Ωραία. Το ίδιο και στην άλλη, και στο άλλο το πόδι. Επεκτείνουμε το πόδι. Σηκώνουμε αυτό εδώ, κατεβάζουμε τη ρόδα, φέρνουμε το τακούνι κατά πίσω, φέρνουμε αυτό προς τα κάτω, γυρίζουμε αυτό ανάποδα, κατεβάζουμε και εδώ το τακούνι και θα το κουμπώσουμε κάπου εδώ στη ζάντα. Ωραία. Και αφού κάναμε αυτό, κλείνουμε εδώ πέρα πάνω τις θέσεις. Ωραία. Κατεβάζουμε αυτά εδώ προς τα κάτω. Λοιπόν,
και θα φέρουμε το σώμα να καθίσει εδώ πέρα πάνω. Έτσι. Γυρίζουμε τα χέρια στη σωστή θέση. Σηκώνουμε αυτό λίγο κατά πάνω. Και ο sideswipe είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και όπως βλέπετε, μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, μια άξια αντιπροσώπευση του sideswipe από τις ταινίες. Πιστεύω είναι η καλύτερη έκδοση του sideswipe που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή από τις ταινίες. Μία από τις ιδιότητες του sideswipe είναι ότι εδώ πέρα στο χέρι που έχει και τις λεπίδες, αυτές εδώ πέρα είναι πολλαστιχένιο υλικό, εάν φέρουμε την γροθιά κατά έξω, θα ακούσουμε ένα κλικ, έτσι, και τώρα γυρνώντας τη ρόδα μπορεί και στριφογυρίζει τη λεπίδα. Αυτό γίνεται και στα δύο τα χέρια. Και όπως θα παρατηρήσετε και εδώ πέρα έχει και τα χέρια του. Έχει εδώ δύο δάχτυλα και ένα εδώ, αυτό εδώ. Επίσης μια άλλη ιδιότητα που έχει ο sideswipe, εδώ πέρα βλέπετε το πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμένο πρόσωπό του, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο πρόσωπο έχει και πλούσιο φωτισμό, όπως βλέπετε. Εδώ πέρα έχει μια μάσκα. Δηλαδή σαν να φοράει συνέχεια μάσκα. Το σηκώνουμε αυτό κατά πάνω και όπως βλέπετε ο sideswap έχει άλλο πρόσωπο από κάτω. Σαν φέρνουμε τη μάσκα μπροστά. Και τώρα φοράει τη μάσκα. Ωραία ιδιότητα κι αυτή. Μία άλλη ιδιότητα είναι ότι μπορεί εδώ πέρα να φέρει, ας πούμε, αυτό εδώ το κανόνι μπροστά, να γυρίσουμε από εδώ πέρα τη θέση. Και να βάλουμε επάνω τον Apps. Και καλά ότι πυροβολάει από εδώ πέρα πάνω, από τον ώμο του. Επίσης, μια άλλη ιδιότητα που έχει ο sideswipe μπορεί να φέρει αυτό εδώ πέρα το κανόνι μπροστά να βάλει τον πύραυλο μέσα και να εκτοξεύσει τον πύραυλο πατώντας αυτό εδώ πέρα το κουμπί επάνω. Και πετάγεται και αρκετά μακριά, όπως βλέπετε. Κάτι που δεν μου αρέσει σε αυτή τη φιγούρα είναι αυτό όλο το πίσω το πράγμα που έχει, που κρέμεται εδώ πέρα, το οποίο τον κάνει να μην έχει και πολύ καλή ισορροπία. Πάντως ένας άλλος τρόπος για να τον κάνετε να ισορροπήσει είναι εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το τακούνι, να το αναποδογυρίσετε έτσι. Να ρίξετε αυτά εδώ στα πλάγια για να κάθετε λίγο καλύτερα. Και τώρα στέκεται ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, αυτό εδώ πέρα παραμένει, όπως βλέπετε. Επίσης, κάτι άλλο που δεν μου αρέσει αυτή τη φιγούρα είναι εδώ πέρα τα χέρια του που είναι κενά. Ενώ ας πούμε το χέρι λυγίζει προς τα εδώ, θα πρέπει δηλαδή να έχεις το χέρι προς αυτή την πλευρά άμα θες να το λυγίσεις κατά πάνω. Αλλά εγώ προτιμώ να το έχω έτσι για να μην φαίνεται αυτό το κενό.
Επίσης η άρθρωση του Sideswipe θα έλεγα είναι μέτρια. Καταρχήν το κεφάλι του περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάει ελαφρώς κάτω και πάνω. Τα χέρια του περιστρέφονται 360 μοίρες, πάνε πάνω κάτω, περιστρέφεται εδώ στον αγκώνα, λυγίζει εδώ στον αγκώνα, η γροθιά περιστρέφεται και εδώ πέρα το χέρι ανοιγοκλίνει. Δεν υπάρχει περιστροφή στη μέση και εδώ πέρα στο πόδι, λόγω αυτών εδώ των λαστιχένιων υλικών που κρατάνε τα πόδια του, τον εμποδίζουν να έχει, ας πούμε, κάποια περιστροφή είτε κίνηση στο πόδι. Οπότε εδώ πέρα στα πόδια είναι πολύ μειωμένη η κίνησή του και γι' αυτό λέω πως είναι μέτρια η άρθρωση του Sideswipe. Κατά τα άλλα πάντως είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Ο Sideswipe θα έλεγα είναι Voyager Class φιγούρα. Θα σας δώσω τώρα και μια σύγκριση μεγέθους για να δείτε. Καταρχήν εδώ πέρα θα τον δείτε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, το Transformers Prime Bumblebee First Edition. Δίπλα στον Human Alliance Jazz, την ίδια σειρά. Και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον Scrapyard Optimus Prime. Όπως βλέπετε είναι μια Voyager Class φιγούρα, ο Sideswipe. Θα σας δώσω τώρα και ένα κοντινό για να δούμε καλύτερα τη λεπτομέρεια της φιγούρας. Και ένα κοντινό από την πίσω πλευρά. Και ένα τελευταίο πλάνο από τα πλάγια. Και αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Human Alliance Sideswipe στη ρομπότ μορφή του. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, πάρα πολύ ωραία αντιπροσώπευση του Sideswipe από την ταινία. Ας το μεταμορφώσουμε πάλι σε κορβέτ. Για αρχή, καταρχήν εδώ πέρα θα φτιάξουμε λίγο τις θέσεις, να τις γυρίσουμε στη σωστή πλευρά. Για να μας εμποδίζουν μετά. Λοιπόν, για αρχή σηκώνουμε από εδώ πέρα, τον αποσυνδέουμε από το σώμα του και τραβάμε το σώμα κατά πάνω, το επεκτείνουμε. Κλείνουμε αυτά εδώ κατά μέσα. Εγώ βέβαια δεν τα κλείνω τελείως ως μέσα γιατί είναι πάρα πολύ σφιχτά και μετά με δυσκολεύει για να τα ξανανοίξω. Ωραία, αφού κάναμε αυτό, ερχόμαστε εδώ πέρα πάνω, σηκώνουμε αυτά να μην μας ενοχλούνε, δεν ξέρω αν βλέπετε. Λοιπόν, ξεκουμπώνουμε από εδώ πέρα
στα χέρια. Ωραία. Φέρνουμε το κεφάλι προς τα κάτω και εδώ γυρίζουμε προς αυτή την πλευρά, αυτήν εδώ την πλευρά του χεριού, και προς αυτή την πλευρά με αυτό το κενό εδώ πέρα τις λεπίδες. Και τι κάνουμε, το φέρνουμε κατά πίσω, το βάζουμε μέσα, το γυρίζουμε. Και βάζουμε τη ρόδα μέσα. Και όπως βλέπετε γυρίζει πολύ ωραία η ρόδα. Το ίδιο και από εδώ. Γυρίζουμε αυτό κατά εδώ. Γυρίζουμε αυτό κατά εδώ. Φέρνουμε αυτό κατά πάνω. Λυγίζουμε αυτό να καθίσει αυτό μέσα. Και θα βάλουμε τη ρόδα μέσα. Ωραία, και αφού μπήκαν και τα δύο, ερχόμαστε εδώ πέρα κάτω στα πόδια, σηκώνουμε αυτό να μην μας εμποδίζει. Λοιπόν, εδώ τα πόδια, σηκώνουμε αυτό κατά πίσω και κλείνουμε προς τα κάτω το τακούνι, βάζουμε αυτό κατά μέσα, γυρίζουμε αυτό ανάποδα και το φέρνουμε κατά πάνω. Και αυτό κάνουμε αυτό, κλείνουμε προς τα μέσα το πόδι. Λοιπόν, το ίδιο και στο άλλο το πόδι. Ανεβάζουμε αυτό κατά πάνω, κλείνουμε αυτό κατά μέσα, γυρίζουμε από την άλλη πλευρά αυτό εδώ, το κλείνουμε κατά μέσα, κλείνουμε και το πόδι και τώρα θα ενώσουμε εδώ πέρα κάτω τα πόδια. Εδώ πέρα ξεχάσαμε να γυρίσουμε αυτό από την άλλη πλευρά ή όχι. Όχι. Τώρα αυτά θα τα ενώσουμε. Και αφού τα ενώσουμε, γυρίζουμε από εδώ, κατεβάζουμε αυτό προς τα κάτω . Ναι, εδώ πέρα έχουμε κάνει ένα μικρό λαθάκι με το πόδι, το οποίο το διορθώσαμε. Κατεβάζουμε αυτό εδώ προς τα κάτω. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα πάνω, ανεβάζουμε αυτό προς τα πάνω και θα δείτε έχει αυτές εδώ πέρα τις δύο τις τρύπες, οι οποίες θα κουμπωθούν εδώ πέρα σε αυτές τις δύο τις υποδοχές. Ωραία. Και αφού το κάναμε αυτό, γυρίζουμε αυτό προς αυτή την πλευρά, σηκώνουμε εδώ τις πόρτες να μην μας ενοχλούν και θα πρέπει αυτά εδώ να τα περάσουμε πάλι προς τα κάτω, προσέχοντας μη βρει κάπου. Εδώ πέρα αυτό το κάνουμε με προσοχή για να μην ρατζουνίσουμε την πογιά της φιγούρας, γιατί όπως σας είπα είναι πολύ εύκολα να ρατζουνηθεί την ώρα που τα μεταμορφώνεται. Λοιπόν, θα δείτε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα ακριβώς.
κατεβάζουμε και τις θέσεις προς τα κάτω για να χωράει κάποιος άνθρωπος να μπει. Ωραία. Κατεβάζουμε εδώ πέρα και τις πόρτες προσωρινά. Βάζουμε τον πύραυλο εδώ πέρα πίσω. Κάθεται εδώ ο πύραυλος. Φέρνουμε αυτό εδώ προς τα πλάγια. Ανοίγουμε αυτό από κάτω. Το κουμπώνουμε εδώ πέρα πίσω. Κλείνουμε και τις πόρτες. Πιέζουμε ελαφρώς να σιγουρευτούμε ότι όλα έχουν μπει στη θέση τους. Κυλάει όμορφα και Human Alliance Sideswipe είναι πίσω στην Corvette Stingray μορφή του. Γενικώς μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Πραγματικά όσοι θα θέλατε να αποκτήσετε τον Sideswipe από τις ταινίες, αυτή εδώ είναι η έκδοση που χρειάζεστε. Βέβαια είναι παλιά φιγούρα σχετικά, δύσκολα να το βρείτε τώρα, μπορεί τώρα η τιμή του να είναι λίγο τσιμπημένη, αλλά πραγματικά αξίζει να τον έχετε στη συλλογή σας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση, τα λέμε.